Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog. Νομίζω πως δεν θα γίνω πρωινός τύπος ποτέ, 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 όσο και να το προσπαθώ. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχω ξυπνήσει με όρεξη γιατί έχω να κάνω ένα πολύ ωραίο γύρισμα και έχω μερακλώσει κιόλας λίγο με την καινούργια κουζίνα, οπότε θέλω να το κάνω πολύ ωραίο. Επίσης, έχω επιτέλους καφετιέρα. Πράγμα το οποίο με βοηθάει ψυχολογικά. Και συνεχίζοντας τα καλά νέα, έχουμε βάλει και τηλεόραση πάνω σε αυτό το τρίποδο το οποίο το αγαπώ. Το έπιπλο και αυτά τα χαρτιά περιτυλίγματος που βλέπετε από πίσω, προφανώς θα φύγουν από εκεί. Αλλά η τηλεόραση θα πάει ελάχιστα πιο πίσω, πιο προς τον τοίχο. Και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που την έχουμε βάλει. Άλλο βασικό. Έχω ντουλάπα. Ακραίο. Και κάτω εδώ είναι οι φόρμες. Και το τελευταίο φύλλο ήταν τέλειες μαζεμένο γιατί μου τα έχει διπλώσει η Ιωάννα, αλλά ήδη έχω καταφέρει και τα έχω ψιλοχαλάσει. Γιατί η Ιωάννα, fun fact, βλάσω. Σας έβαλα στο τρίποδο για να φτιάχνω παράλληλα και καφεδάκι. Νέα κούπα. Εντάξει, ό,τι καλύτερο. Έλεγα λοιπόν ότι φτιάξαμε την ντουλάπα, όλα καλά, αλλά για τα αθλητικά μου και για τις πιτζάμες μου χρειάζομαι οπωσδήποτε κάποια έξτρα συρτάρια, δεν χωράνε μέσα στην ντουλάπα. Οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω τα συρτάρια του κρεβατιού, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν καταληφθεί από σεντόνια, πετσέτες κλπ. Γιατί φέραμε από δύο σπίτια, οπότε έχουμε υπερβολικά πολλά από αυτά. Οπότε προς το παρόν αυτά δεν έχουν τακτοποιηθεί 100%, γιατί αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό εδώ το έπιπλο που σας έδειξα πριν που κάθεται στο σαλόνι, επειδή έχει τρία ντουλαπάκια, να το πάρουμε, να το πάμε μέσα, να μπουν εκεί τα συντόνια και οι πετσέτες και να απελευθερωθούν τα συρτάρια για μένα. Αυτό ελπίζω ότι θα γίνει σήμερα το βράδυ, όταν τελειώσουμε τις δουλειές μας. Προς το παρόν ξεκινώ τη μέρα με καφεδάκι. Θέλω να πάρω τη Starbucks στην κάψουλα. Μόνο μία μου άφησε. Λοιπόν, οι αγαπημένες μας είναι η Starbucks, η Toffee Nut, οι οποίες είναι νομίζω και limited, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν όλο το χρόνο. Και είχα πάρει ένα πακέτο τα Χριστούγεννα και τώρα επειδή έχουμε λίγες κάνουμε μάχη, γιατί και οι δύο θέλουμε αυτές. Και το οτιδήποτε άλλο δεν είναι το ίδιο και δεν με αφορά. Και εννοείται το απόλυτο γάλα. Είναι γάλα ρακά με γεύση βανίλια. Ακούγεται πιο περίεργο από ότι είναι, πρέπει να το δοκιμάσετε όμως. Δεν θα θέλετε άλλο γαλατάκι στο καφέ σας ποτέ ξανά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει μια απέσια δουλειά. Την οποία βαριέμαι πάρα πολύ να την κάνω. Αλλά πρέπει όμως. Έχει κάνει τέλος πάντων μια βλακία η κουριέρ μας έσπασε κάποια πακέτα και πρέπει να βρω ένα-ένα ό,τι έχει σπάσει, να βάλω φωτογραφία, να το περάσω σε ένα Excel μαζί με την αιτιολόγηση, μαζί με τα στοιχεία, κόστος, το τιμολόγιο που δικαιολογεί το κόστος, δηλαδή πρέπει να είναι όλα σωστά σε ένα Excelάκι για να μπορέσουμε να αποζημιωθούμε και απλά είναι ό,τι πιο βαρετό και δεν θέλω να το κάνω εδώ και μέρες. Αλλά σήμερα ναι, πρέπει να ανασκουμπωθώ να το κάνω, παρόλο που θα πάρει αρκετή ώρα. Οπότε πέρα από τα mail και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε να κάνουμε και αυτό. Αλλά τουλάχιστον σήμερα έχω ένα γυμναστήριο στις 12.30, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μου σου πάει τη μέρα στα 2, είναι σαν ένα διάλειμμα, οπότε έχω 2 slots of work, να το πω έτσι. Και αυτό είναι ένα κίνητρο. Για να ξεκινήσω. Thank you.
Hall. Το Mikey Hall. Λοιπόν, μερικές ώρες αργότερα και σε μια πολύ πιο φυσιολογική κατάσταση θα κάνουμε ένα γύρισμα για real, meal prep για όλη την εβδομάδα νηστίσιμο. Και δες λίγο τι ωραία προετοιμασία που έχω κάνει εδώ για να με διευκολύνω στο γύρισμα. Διότι μετά από πολλά χρόνια επιτέλους κατάλαβα ότι για να μπορέσεις να κάνεις ένα βίντεο μαγειρικής, το οποίο θα είναι εύκολο και στο γύρισμα και στο μοντάζ, πρέπει να έχεις προετοιμάσει τα υλικά σου, τα μπολάκια σου, τι θα χρειαστείς, τα κουτάλια, τα μαχαίρια, όλα στη λεπτομέρεια. Ναι, και όμως φέτος άρχισα να το εφαρμόζω εγώ αυτό, στα όρια της ηλιθιότητας κατ' εμέ, το πόσα χρόνια μου έχει πάρει να απαιδεύομαι και την ώρα που προσπαθώ να κάνω μια συνταγή και παράλληλα να τη γυρίζω και να είμαι και μπροστά από την κάμερα και από πίσω να ψάχνω ένα μπολ και να έχω footage επί 5 λεπτά να είμαι εγώ στην κουζίνα και να ψάχνω τον μπολ. Οπότε το τι έχω κάνει, έχω βάλει τι υλικά θα χρειαστώ για το πρωινό και το τάπερ του. Τι υλικά θα χρειαστώ για το μεσημεριανό και το τάπερ του. Και τα μακαρονάκια αυτά τα έχω ήδη βράσει, οπότε να είναι λίγο πιο εύκολο. Εδώ έχω τα υλικά για το βραδινό, τα υλικά για τη σαλάτα, το τάπερ για τη σαλάτα, τα μαχαιροπύρουνα που θα χρειαστώ για να φτιάχνω τα διάφορα, και αυτό εδώ που είναι για να βάζω τα λερωμένα μετά. Ένα μπολ που θα το χρειαστώ επίσης. Εδώ πέρα, επειδή θα χρειαστεί να ψήσω, έχω ξεχωρίσει ένα πυρεξάκι που έχει πάνω και τη λαδόκολλά του. Τα διάφορα snacks και ενδιάμεσα γεύματα κλπ. Εδώ το καλύτερο hack στον πλανήτη Γη, παιδιά. Αυτό εδώ είναι από το Leroy. Το προσαρμόζεις σε οποιοδήποτε ντουλάπι και βάζεις τη σακούλα έτσι. Οπότε μαγειρεύεις, πετάς και μετά όταν τελειώσεις το κλείνεις. Ό,τι καλύτερο. Και έτσι με αφορμή το σημερινό γύρισμα είπα να σας δείξω την όλη διαδικασία. Πώς γυρίζω ένα reel, πώς μετά το κάνω edit, πώς το ανεβάζω. Δεν ξέρω βέβαια ποιον ενδιαφέρει αυτή η τόσο αναλυτική παρουσίαση, αλλά μιας και αυτό θα κάνω σήμερα, λέω να σας το δείξω κιόλας. Λοιπόν, πρώτο πλάνο πρέπει να κάνουμε το intro, το οποίο πρέπει να φαίνεται οπωσδήποτε μόνο μέχρι εδώ, γιατί πιο κάτω είναι τσαλακωμένο το πατελόνι μου. Οπότε κάνουμε το intro και μετά τις συνταγές. Πάμε σήμερα να κάνουμε μαζί ένα meal prep για μία μέρα που θεωρητικά είμαστε όλη μέρα εκτός, οπότε θέλουμε σε ταπεράκι και το πρωινό και το μεσημεριανό και το βραδινό. Και επίσης έβαλε το challenge στον εαυτό μου να είναι όλα vegan ή νηστίσιμα. Πείτε το πως λέει υγιεινά, τρόφιμα και snack. Οπότε πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Λοιπόν, τώρα αυτά θα τα τραβήξω από πάνω. Έχω βάλει και την ψήρα μου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα μιλάω. Θα κάνω voice-over μετά. Γιατί νομίζω είναι πιο ασφαλές. Επειδή τα reel πρέπει να είναι μέχρι 1,5 λεπτό και είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Αν τα έχεις πει εξ αρχής, μετά ίσως χρειαστεί να κόψεις πράγματα που δεν ήθελες. Οπότε θα δω μετά το μοντάζ πώς θα το κάνω. Λοιπόν, να μην βάλω τρεις. Γιατί η τρίτη μαμπροφήματα μου δημιουργεί. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση είναι φουντουκοβούτυρο κράντσι με γουάσα και εδώ πέρα βάζω ένα μέλι με γεύση μπανάνα. Τρομερό, το οποίο εγώ πιστεύω θα ταιριάζει πάρα πολύ και με ταχίνι βέβαια. Ταχίνι και αυτό το μέλι με γεύση μπανάνα. Σπρώχνουμε τα ψυχουλάκια προς τα μέσα για να μην χαλάνε το aesthetic. Συν μία μπανανούλα είναι η πρότασή μου. Πάει το ένα. Πάμε τώρα στο μεσημεριανό, που η πρόταση είναι ζυμαρικά από όσπρια, ρεβίθι και φακές συγκεκριμένα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Σε πολλοί κόσμο δεν αρέσουν. Αυτό όμως τώρα δεν είναι προς συζήτηση. Αυτό προτείνω εγώ. Μπορείτε φυσικά να κάνετε σκέτα ρεβίθια. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη φοβερή σάλτσα, η οποία έχει μέσα και πιπεριά φλωρίνης και ντομάτα. Μπορείς να μου καθαρίσεις αυτό. Αυτό. Δεν μοιάζει. Κάνε και τα εικόλοι, πάμε μετά έτσι, μετά αλλιώς. Πάμε τώρα στο... Πάμε τώρα στο βραδινό, το οποίο θα είναι πανεύκολα φαλαφελάκια. Τέλεια. Και έχω φέρει εδώ το σκεύος μου. Λοιπόν, αυτό φτιάχνεται πάρα πολύ εύκολα. Βάζεις όλο το μείγμα σε μία μπασίνα. Έχω μετρήσει εδώ το νερό μου. Έχω μετρήσει και το λαδάκι μου, σαν άλλος Άκης Πετρετζίκης.
Άλλα το πιπερώνω. Πάπρικα. Αυτό θα το κάνω φαλαφελάκια. Θα το πλάσω δηλαδή αυτό το μείγμα. Πώς πάει το τραβίτσιο? Ναι. Καλά πάει, μπορώ να πω. Μου βολεύει πάρα πολύ που έχει τόσο χώρο εδώ πέρα. Και τα παρτάω απλά στην άκρη και δεν με εμποδίζουνε. Το μόνο που με αγχώνει είναι αν θα φουσκώσει αυτό. Αλλά βλέπω καλά πάει. Καλά πάει. Λοιπόν, μετά από 15 λεπτά αυτό έχει σφίξει. Και θα τα πλάθουμε λιγάκι. Και τα βάζουμε. Έτοιμο και φουλ υγιεινό, γιατί δεν είναι τηγανιτό, και θα το συνοδεύσω με λίγη σαλάτα βαλσάμικο και αυτό θα το φρύγανο ντομάτας. Είναι το πιο satisfying κομμάτι όταν έχουν πλέον όλα τελειώσει και έχουμε meal prep για όλη την εβδομάδα. Εννοείται ότι εγώ τώρα θα τσακίσω αυτό εδώ γιατί έχω πεθάνει της πείνας, αλλά πρώτα θα βγάλω φώτο για το thumbnail, γιατί αυτό το ξεχνάω συνέχεια. Βγάζω λοιπόν τα τελικά πλάνα και τη φώτο για το thumbnail. Είναι ουσιαστικά η φώτο η οποία μπαίνει μπροστά σαν cover και φαίνεται στο προφίλ, και μετά μπαίνω στο CapCut που είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιώ για edit στο κινητό και κάνω τα κοψίματά μου. Γενικότερα το συνολικό υλικό που είχα ήταν περίπου στα 35 λεπτά, οπότε είχε πάρα πολύ κόψε ράψε για να βρω ποια κομμάτια τελικά θα κρατήσω για να γίνει 1,5 λεπτό. Το βλέπω προσεκτικά, προσπαθώ να κάνω μερικά χαριτωμένα edit. Και μόλις τελειώσει το πρώτο πέρασμα από κόψε ράψε, κάνω το voice over από πάνω. Μόλις λοιπόν τελειώσω το voice over, μετά κάνω κόψε ράψε και στο voice over για να κόψω πιθανά κενά, πιθανά σαρδάμ, αν έχω κάποια αναπνοή που δεν μου αρέσει, την κόβω και αυτήν. Και στη συνέχεια κάνει export και περνάμε στο color correction, μπαίνω στο Teza που είναι η αγαπημένη μου εφαρμογή για φίλτρα, έχει πολύ φυσικά φίλτρα τα οποία απλά μόνο αλλάζουν τα χρώματα. Περνάω λοιπόν το βιντεάκι και βάζω το fresh που μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει το vibe που θέλω να βγάζουν. Και το μειώνω πάντα, πάντα, δεν το αφήνω ποτέ στο full, πάντα το μειώνω για να είναι λίγο πιο διακριτικό. Το κάνω export και αυτό και μετά πρέπει να κάνω edit και τη φωτογραφία thumbnail. Οπότε πηγαίνω και την κάνω και αυτήν edit πάλι με τα ίδια φίλτρα, με τα ίδια χρώματα αντίστοιχα, αναλόγως τι θα κάνω. Την αποθηκεύω και μετά πηγαίνω στην εφαρμογή του Instagram και ξεκινάω να ετοιμάζω το reel. Γράφω πάνω αν θέλω να έχει κάποιον τίτλο ή κάτι τέτοιο. Βάζω τα tags, τα hashtags, επιλέγω αν ανήκει σε κατηγορίες. Προσαρμόζω το πώς θέλω να φαίνεται το thumbnail στην αρχική. Γράφω την περιγραφή. Βάζω πιθανούς συνεργάτες κλπ. Και είναι έτοιμο, μόλις ανέβηκε. Όσοι θέλετε μπείτε στο προφίλ μου να το δείτε, να δείτε πόσο εύκολα φαίνονται όλα στο ένα λεπτό του Instagram, ενώ στην πραγματικότητα κρύβεται από πίσω ένα καλό τετράωρο γυρίσματος και μοντάζ. Και να το έχετε αυτό πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας, πόσο μορφοποιημένα και φτιαγμένα είναι όλα όσα βλέπουμε στα social. Αυτό είναι το μάθημα της ημέρας. Τώρα ξέρετε. Λοιπόν, το νέο μας χόμπι είναι να συμπιέζουμε πράγματα. Γιατί παρόλο που ήρθαμε σε μεγαλύτερο σπίτι, πάλι δεν έχουμε χώρο για όλα μας τα πράγματα. Βάζουμε τα μπουφάν σε αυτές εδώ τις σακούλες συμπίεσης, οι οποίες είναι από τα Jumbo. Και δείτε λίγο πόσο satisfying είναι. Βάζεις απλά τη σκούπα. Δύο μπουφάν. Έφυγαν.
Λοιπόν, άλλαξα, έβαλα φόρμες. Έχουμε βάλει και κεφαλάρι, αυτό ξέχασα να σας το πω. Κάθε κατασκευή που θα κάνουμε στο σπίτι, είτε αυτό είναι να βάλουμε ράφια, είτε είναι να βάλουμε το κεφαλάρι, είτε είναι να βάλουμε φωτιστικά, κουρτίνες, χαλιά, οτιδήποτε και να κάνουμε, αποφάσισα να φτιάχνω ένα mini vlog στο TikTok. Ξεκίνησα λοιπόν με το κεφαλάρι, όπου σας ανέβασα την προηγούμενη εβδομάδα ένα πολύ πολύ μικρό βιντεάκι. Μου είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνω αυτό στο TikTok, γιατί εκείνη τη στιγμή που μας έρχεται μας να το κάνουμε δεν το έχουμε προγραμματίσει πολλές φορές. Απλά βρίσκουμε λίγο κοινό ελεύθερο χρόνο και λέμε ας κάνουμε μια δουλειά στο σπίτι. Οπότε πολλές φορές μπορεί εκείνη την ώρα να μην μπορώ να γυρίσω βίντεο κανονικό για το YouTube και να κάνω έτσι ένα γρήγορο χαζούλικο για το TikTok. Οπότε αν θέλετε πάντα να με ακολουθήσετε και εκεί, αν θέλετε να βλέπετε την πρόοδο του σπιτιού τέλος πάντων. Και τώρα θα φτιάξω βραδινό, θα περάσει για λίγο και η φίλη μου η Εύα, η οποία γενικά τώρα έχουμε γίνει γειτόνισσες με την Εύα, είχαμε τη Χριστιανή, τώρα έχουμε την Εύα, και μου στέλνει και μου λέει θέλω σήμερα Aperol. Λέω αντί για Aperol μήπως να κάνουμε κάτι ωραία mocktails, τα οποία τα φτιάχνουμε τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι και χωρίς αλκοόλ αλλά και με ελάχιστες θερμίδες και είναι πάρα πολύ καλή εναλλακτική για τώρα που έρχεται έτσι καλοκαιράκι και μπορεί να θες λίγο να κάτσεις στην μπαλκόνι. Έρχεται η εποχή που το σηκώνει αυτό, οπότε να σας δείξω και σε εσάς πως τα φτιάχνουμε. Και θα κάνω και healthy pizzas στο φούρνο με αράβικη πίτα ολικής. Βάζω λίγο τυράκι light, βάζω από πάνω και λαχανικά και λίγο σάλτσα ντομάτας και γίνεται super παιδιά, πάρα πολύ ελαφρύ για βράδυ, αλλά άμα το κόψεις έτσι σαν πιτσούλα είναι ωραίο για παρέα αν έρθουν ένα βράδυ και της το έχει βάλει στο πρόγραμμά της η διατροφολόγος της. Οπότε λέω να κάνω αυτό για να μην βγει και η Εύα από το πρόγραμμα κανονικά. Και θα περάσουμε τέλεια και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έρθει. Γιατί σας το έχω ξαναπεί έτσι, αυτά τα μικρά μικρά απρόπτα είναι τα αγαπημένα μου. Χρησιμοποιούμε αυτά εδώ τα mocktails με ρόδι από την εταιρεία Green, τα οποία δεν έχουν ζάχαρη, δεν έχουν θερμίδες και τα αναμειγνύουμε είτε με σόδα, είτε με μαστιχό νερό, είτε με τόνικ. Αν τα κάνετε είτε με σόδα είτε με μαστιχό νερό, βγαίνουν εντελώς χωρίς θερμίδες. Και μέσα τα στολίζω με σμέουρα και φέτες λεμονιού και βγαίνουν παιδιά τόσο ωραία και τόσο καλοκαιρινά. Είναι απίστευτο, οπότε αυτό θα κάνουμε σήμερα. Δύο healthy πιτσούλες ψήνονται στο φούρνο. Δύο healthy πιτσούλες έχουν ψηθεί ήδη εδώ. Τρία mocktails. Σαλατούλα, έχω δει αγγούρι για ποιον θέλει να βάλει στο mocktail του. Και θα φέρει η Εύα και τόνικ, οπότε γι' αυτό έχω αφήσει χώρο στα ποτήρια.